Σήμερα το κέντρο της Αθήνας έχει βουλιάξει από όλους εμάς τους φοιτητές των σχολών της Αθήνας που βρισκόμαστε εδώ επειδή δεν δεχόμαστε τη διάλυση των σπουδών και των πτυχίων μας, που δεν ανεχόμαστε το μέλλον, τα όνειρά μας να βγαίνουν σε πληστηριασμό. Σήμερα από εδώ στέλνουμε δυναμικό μήνυμα πως δεν πρόκειται να αφήσουμε το νομοσχέδιο για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων να περάσει. Έχουμε πραγματοποιήσει γενικές συνελεύσεις. Έχουμε κλείσει με καταλήψεις όλες τις σχολές της χώρας. Εκατοντάδες σύλλογοι. Προχωράμε με κοινό δημοτισμό. Προχωράμε συντονισμένα, πραγματικά σαν μια γροθιά. Το σημερινό συλλαλητήριο, η μαζική συμμετοχή μαθητών, φοιτητών και εργαζομένων δεν αφήνει κανένα περιθώριο για αμφισβήτηση. Όση προσπάθεια για κάνει η κυβέρνηση, η προπαγάνδα της δεν περνάει και ούτε πρόκειται να περάσει. Εκ μέρους των πάνω από 120 φοιτητικών συλλόγων που πήραμε από κοινού την πρωτοβουλία να διοργανώσουμε το σημερινό συλλαλητήριο, χαιρετίζουμε τα αδέρφια μας μαθητές, τους εργαζόμενους που σήμερα είναι εδώ για να δώσουμε αυτή τη μάχη μαζί, με ενότητα. Χαιρετίζουμε όλους τους φοιτητικούς συλλόγους που ανταποκρίθηκαν μαζικά στο κάλεσμα. Το τονίζουμε, όλο ένα και μεγαλώνει το κοινό μέτωπο που αγωνίζεται για να μην περάσει η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Η κυβέρνηση μπορεί να βρίσκει πρόθυμους συμμάχους στα άλλα αστικά κόμματα, μπορεί να λέει πως τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα ιδρυθούν τάχα μου κάτω από αυστηρά κριτήρια για να εξασφαλίσει ακριβώς τη συνένεση αυτών των κομμάτων, μπορεί και να έχει βρει στρωμένο το έδαφος από τις προηγούμενες κυβερνήσεις που όλες μαζί σταθερά προχώρησαν την εμπορευματοποίηση παιδείας με βάση οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, όση προσπάθεια και να κάνει δεν θα της βγει. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, μοναδικό κριτήριο θα είναι τελικά τα κέρδη και η προσέλκυση πελατών, όπως συμβαίνει άλλωστε και σε κάθε εταιρεία. Ό,τι πουλάει θα θεωρείται άριστο. Το μόνο που θα υπάρχει είναι αυτοέλεγχος για αυτά τα ιδιωτικά. Αφού την αξιολόγηση, τον τρόπο εισαγωγής των φοιτητών, το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών, την απονομή των πτυχίων θα την πραγματοποιεί το μητρικό ΑΕΗ του εξωτερικού. Είναι βέβαιο ότι θα μεγαλώσει η εξαγορά πτυχίων, αφού ο φοιτητής πελάτης θα πληρώνει και προφανώς όποιος πληρώνει πρέπει να παίρνει και πτυχίο. Είναι υποκριτικό αυτοί που μείωσαν τους εισακταίους στα ΑΕΗ με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, που στερούν τις σπουδές σε χιλιάδες φοιτητές λόγω του τεράστιου κόστου σπουδών, βαφτίζουν ευκαιρίες στα νέα εμπόδια που βάζουν στους νέους. Εμείς από πλευράς μας το κάνουμε ξεκάθαρο. Το λέμε. Όλα θα κριθούν στους δρόμους. Θέλουμε να μείνουμε φοιτητές, όχι πελάτες. Γι' αυτό συμμετέχουμε σήμερα εδώ. Αυτή μπορεί να είναι πλειοψηφία στη Βουλή, αλλά εμείς, οι οικογένειές μας, είμαστε πλειοψηφία στα ΑΕΗ, στην ίδια την κοινωνία. Βρισκόμαστε εδώ γιατί το νομοσχέδιο απογειώνει την αδικία. Πρακτικά την κάνει νόμο. Ενώ εμείς για να σπουδάσουμε, περνάμε χιλιάδιο ζόρια και εμπόδια, άγχος, πανελλαδικές εξετάσεις με ΕΒΕ, πληρώνουμε ένα σκασμό λεφτά σε νίκια και άλλα πολλά. Η κυβέρνηση μας λέει έτσι απλά ότι όποιος έχει λεφτά θα περνάει σε όποια σχολή θέλει και θα αγοράζει άξιο πτυχίο με το δικό μας. Για μας θα υπάρχει ελάχιστη βάση αγωγής, για κάποιους άλλους θα υπάρχει ελάχιστη βάση πληρωμής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι, αν κάποιος γράψει κάτω από 9.000 μόρια, στις πανελλαδικές θα μείνει εκτός πανεπιστημίων. Όμως, αν κάποιος έχει 120.000 ευρώ, θα μπορεί να γίνει ως και γιατρός. Τόσα είναι τα παραδείγματα για τα δίδακτρα εξάλλου, στο πολυδιαφημιζόμενο και από την κυβέρνηση παράδειγμα της Κύπρου. Οι μόνοι κερδισμένοι είναι οι κολεγιάρχες και οι επιχειρηματίες που θα πουλάνε πτυχία. Για τα δικά τους τα συμφέροντα, η κυβέρνηση παραβιάζει ακόμα και το ίδιο το άρθρο 16 του Συντάγματος, που αποκλείει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων.
σημείων. Ό,τι είναι κερδοφόρο δηλαδή το κάνουν νόμιμο. Βρισκόμαστε εδώ γιατί δεν ανεχόμαστε τα πτυχία μας να διαλυθούν. Το πτυχίο μας να μετατρέπεται σε ένα ακόμη χαρτί. Το ξέρουμε πολύ καλά. Η συνύπαρξη πτυχίων δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων με τριετή, τετραετή, πενταετή, προγράμματα σπουδών πολλών ταχυτήτων και επιπέδων δημιουργεί ένα τελείωτο παζάρι πτυχίων που τα κάνει απλά χαρτιά ανάμεσα στα πολλά. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των αποφύτων θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο. Με την αναζήτηση εργασίας να γίνεται ένα πραγματικό ατελείωτο κυνήγι προσόντων, πιστοποιήσεων, σεμιναρίων, που φυσικά για να το αποκτήσει κάποιος θα χρειάζεται να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Κυριολεκτικά διαμορφώνουν ένα πραγματικό εμπόριο πτυχίων και ελπίδας. Δυστυχώς όμως για αυτούς έχουμε και εμείς τους δικούς μας συμμάχους. Και δεν είναι η πρώτη φορά που βγαίνουμε όλοι μαζί στον δρόμο, η πρώτη φορά που δίνουμε όλοι μαζί έναν αγώνα. Το ίδιο είχε συμβεί και με την Πανεπιστημιακή Αστυνομία που έμεινε στα χαρτιά και με μια σειρά αποφασισμένες κατευθύνσεις του νόμου πλαίσιο της Κεραμαίος. Η δύναμή μας βρίσκεται στο δικό μας αγώνα. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Είμαστε όλοι εμείς που κοπιάζουμε για να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον. Είμαστε η μεγάλη πλειοψηφία που αγωνίζεται για να τα βγάλει πέρα, που αγανακτεί κάθε μέρα όλο και περισσότερο με την ακρίβεια που τσακίζει τις οικογένειές μας, που καθημερινά μας στερεί ακόμα και βασικά αγαθά, που θέλουμε την επιστήμη μας να αξιοποιείται για να καλυτερεύει η ίδια η ζωή του λαού, η ίδια η δικιά μας η ζωή, για να συμβάλλει στο να καλύπτονται οι ανάγκες μας. Και γι' αυτό θέλουμε και χρειαζόμαστε και διεκδικούμε ένα καλό, δημόσιο, αναβαθμισμένο πανεπιστήμιο που καμία σχέση δεν θα έχει, καμία σύνδεση με τα κέρδη των επιχειρήσεων. Είμαστε η πλειοψηφία που δεν ανέχεται να ζει μέσα ακριβώς σε αυτή την κατάσταση και από την άλλη να δίνονται δισεκατομμύρια κάθε χρόνο για πολεμικές επεμβάσεις, για ατοικούς εξοπλισμούς, για να εμπλέκεται η χώρα μας στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού. Οι εικόνες αυτές τις μέρες, στις σχολές μας, το σημερινό τεράστιο συλλαλητήριο που έχει κατακλείσει το κέντρο της Αθήνας, μας γεμίζουν με αισιοδοξία για τη συνέχεια, αποτελούν την τρανή απόδειξη προς όλους πως το νομοσχέδιο αυτό δεν πρόκειται να τα αφήσουμε να περάσει. Οι φοιτητές έχουμε ανάγκη ένα ποιοτικό σύγχρονο πανεπιστήμιο, δημόσιο και πραγματικά δωρεάν. Πτυχία με αξία και δικαιώματα. Έχουμε τη δύναμη για να τα καταφέρουμε. Είμαστε αποφασισμένοι αυτό τον αγώνα να τον επάμε μέχρι τέλους. Όλοι μαζί σαν μια γροθιά θα προχωρήσουμε. Ήδη το τονίζουμε. Μεγαλώνει το κοινό μέτωπο φοιτητικών συλλόγων που έχουν βγει μπροστά, συντονίζουν σε κοινό βηματισμό τη δράση τους. Ώρα με την ώρα πληθαίνουν οι αποφάσεις στήριξη από τα εργατικά σωματεία. Θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας, απαιτώντας να αποσυρθεί το νομοσχέδιο, λέγοντας όχι στα ιδιωτικά, στην παραβίαση του άρθρου 16, διεκδικώντας δημόσιες και δωρεάν σύγχρονες σπουδές, λέγοντας όχι στην υποβάθμιση των πτυχίων μας, διεκδικώντας πτυχία με αξία για δουλειά με δικαιώματα, διεκδικώντας να αυξηθεί η κρατική χρηματοδότηση. Καλούμε όλους και όλες, τέλος, αύριο στη 1 η ώρα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο να έρθουν στη σύσκεψη συντονισμού που θα πραγματοποιήσουμε μαζί με τους συλλόγους εργαζομένων στα πανεπιστήμια για να οργανώσουμε τη συνέχεια του αγώνα. Την επόμενη εβδομάδα συνεχίζουμε γενικές συνελεύσεις και ανακοινώνουμε νέο συλλαλητήριο για την 5η 18 του μήνα. Είμαστε μια γροθιά και θα τα καταφέρουμε.